σας συνεργασίαση. Σας παρακαλώ πριν ξεκινήσουμε να γράψετε εάν ακούγεται καλά ο ήχος και θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπω ότι ο ήχος είναι εντάξει, οπότε θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ως συνήθως θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση μας με το πρώτο κομμάτι όπου αφορά την παρουσίαση της εταιρείας, καινούριους επενδυτές που μπορεί να έχουμε στη σημερινή μας παρουσίαση ή σε ενδιαφερόμενους. Και μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, που έχει να κάνει με τα νέα της εβδομάδας. Οπότε, ας αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίξου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και προχωράμε στην παρουσίασή μας. Έχουμε εδώ πέρα το πρώτο μας πάνελ, όπου μας δείχνει έναν πίνακα επιστημονικής θαπεσίες, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης που ήθελε να απεικονίσει σε αυτόν τον πίνακα τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Ο καλλιτέχνης αυτός έζησε πριν από 100 χρόνια από την δικιά μας εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης μας προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν κάνει προφανώς τη ζωή μας πιο εύκολη, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Κάποια από αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, διότι είναι ένα πρόβλημα που, τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα βίντεο που είδαμε, όπου αν δεν πάρουμε τα σωστά μέτρα αντιμετώπισης για αυτό το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον ουσιαστικά έτσι όπως ήταν πριν από 100 ή 200 χρόνια. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να το φροντίζουμε και να το προσέχουμε. Ο άνθρωπος όμως, όπως ξέρετε, όταν κατασκευάζει δρόμους και όχι μόνο δρόμους, αλλά και κάνει άλλα διάφορα project, εισβάλλει στην φύση. Και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος, ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και το καταστρέφουν με διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα την όξινη βροχή που σίγουρα έχετε ακούσει. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης αυτών των καυσίμων απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια που με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, όμως, σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι η τεράστια κατανάλωση των υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα είναι πολλά περισσότερα από όσο για την κατασκευή μιας γραμμής που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις ημέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ τροχού στην οροφή διαφέρει από τον τραμ του εδάφους, δηλαδή καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Στην αριστερή έχουμε τα ελευθερικ και δεξιά έχουμε τα ενέργεια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Και εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών χωρίς Skyway του Ανατόλη Γνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα πίστων αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις ενδομένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως σίγουρα γνωρίζετε. Δεν είναι κάποια καινούργια προφανώς τεχνολογία, αλλά την χρησιμοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια στην καθημερινή μας ζωή, όπως για παράδειγμα βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες, με τις διαφορετικές χρήσεις χορδών που κάνουμε. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της υδροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της γραμμής κάτω από τις χορδές. Γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό έχουμε την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και πιο άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας πω με λίγες λεπτομέρειες όλα τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο, που είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για τις υπηρεσίες μεταφοράς. Προχωράμε στο δεύτερο μας όχημα, το οποίο είναι το υπερελαφρύ.
Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς νομιστροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνας με σίγμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην ακρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομητροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ενιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενιάκαμπτης δομιστροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ενιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα κάτω και πάνω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και εδώ πάμε στο τελευταίο μας όχημα αυτής της λίστας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Δημίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει στιγμή μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι φυσικά για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς έχουμε τονίσει ήδη αρκετές φορές μέχρι στιγμής για το πόσο πολύ έχουμε επιβαρύνει το περιβάλλον και προσπαθούμε να βρούμε διάφορες άλλες λύσεις με σκοπό να σταματήσουμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που το όχημά μας είναι οικολογικό. Επίσης, είναι 3 φορές πιο υποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής κάψης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάρια εφοργής κάτω από το έδαφος θα παραμείνουν ανέγκυτα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χωρών παίζει φυσικά σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία απλή κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου στην πρώτη μας εικόνα βλέπουμε
το όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή μέσα στις πόλεις, παίρνει 14 άτομα το όχημα και το δεύτερο παίρνει 6 άτομα. Επίσης, το πρώτο φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και το δεύτερο, που είναι για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό φυσικά αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και φυσικά ανθρώπους και μειώνει έτσι τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγιστη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι, όπως ξέρετε, ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορτής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλόχιες δαπάνες. Και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει κατοχυρώσει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Βλέπουμε και τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά με το πρώτο μας όχημα. Έχουμε το σιδηρόδρομο και φυσικά το όχημα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο και έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ βλέπουμε τα ίδια πάλι οχήματα με το προηγούμενο διάγραμμα και βλέπουμε ότι τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Σχετικά με τις λιγότερες λειτουργικές δαπάνες. Τώρα, σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση την έχουν οι οδικές μεταφορές, που, αν θυμάστε, τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο είχε να κάνει σχετικά με την επικινδυνότητα. Που αυτό μας βγάζει συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για το περιβάλλον. Καθώς έχουν και εκεί, αλλά και εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό. Και παρατηρούμε φυσικά πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα υπόλοιπα οχήματα και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν, συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, με το πράσινο, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και σχετικά με αυτό το θέμα, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό επιτρέπει στις γραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, που είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Εδώ, σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway. Όμως, εδώ παρατηρούμε ότι αυτό το διάγραμμα έχει να θέλει να δείξει το θετικό ενός οχήματος. Ενώ στα προηγούμενα, όπως είδαμε, ήταν αρνητικό. Βλέπουμε όμως πως με μικρή διαφορά ακολουθεί το μετρό και με πολύ μεγάλη το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο
που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ βλέπουμε τις εκδοχές εμπορευμάτων μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, όπου νωρίτερα γι' αυτό, που ήταν ένα το οχήμα από τα πέντε που σας έδειξα της λίστας. Όμως αυτό συγκεκριμένο είναι λίγο πιο μεγάλο, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χοντής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Έκανα λάθος. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβρεση τεχνίας σε 18 χώρες περίπου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέρινα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί κάθε χρόνο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό συμπλέγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλοεταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκφώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν οι εταιρείες αυτές είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή άρχισε δειλά-δειλά, την αρχίσα μία ιδέα ενός επιστήμονα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε και ακούμε κάθε εβδομάδα, πόσο πολύ έχει προχωρήσει και από αυτό και μόνο μπορούμε να δούμε πως είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία και έχει να προσφέρει και αυτή με τη σειρά της πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας.
Και εδώ τώρα ας συνοψίσουμε. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλικά και φυσικά φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, προσπαθεί να εξυπηρετήσει φυσικά τον άνθρωπο και παράλληλα και πάνω απ' όλα φροντίζει και συντηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα, αφού τελειώσαμε με αυτή την παρουσίαση, που είναι η πρώτη, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat box, όπου μπορείτε να γράψετε εκεί πέρα κάποιο σχόλιο ή κάποιες εντυπώσεις σας, οτιδήποτε άλλο, και θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι για τα νέα της εβδομάδας υπάρχει σύνδεσμος που μπορείτε να διαβάζετε αυτά τα νέα στα chat που έχουμε δημιουργήσει για τους επενδυτές της εταιρείας, όπου εκεί μπορείτε να επισκέπτεστε τα νέα και να τα διαβάζετε με την ησυχία σας. Φυσικά μπορείτε να τα δείτε και από το επίσημο ιστότοπο της εταιρείας. Εκεί υπάρχει ένα παραθυράκι που λέει νιούς και να διαβάζετε τα νέα. Και σας παροτρύνω να το κάνετε, διότι φυσικά εδώ πέρα δεν λέμε πάντα όλα τα νέα, αλλά προσπαθούμε να πούμε τα πιο σημαντικά. Οπότε επισκεφτείτε τα νέα και διαβάστε για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις εξελίξεις της εταιρείας. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Η περίοδος ισχύς των κουπονιών επί 2 για τις προσφορές των συμμετοχόντων παρατάθηκε για άλλες 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κουπόνια που ελήφθησαν στις 3 Ενδεκάτου αυτό το έτος και εξαργυρώθηκαν πριν από τις 17 Ενδεκάτου, θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες πίσω. Οι ημερομηνίες διάθεσης των επόμενων κουπονιών μετατοπίζονται σύμφωνα με τους νέους όρους. Οι συμμετέχοντες θα τα παραλάβουν στις 17 Ενδεκάτου, 24 Ενδεκάτου και 1η Δωδεκάτου. Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε προσφορά λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κουπονιών που είναι επί 2, που εξαργύρωσε συμμετέχουν για την περίοδο πριν από τη νέα προσφορά. Δηλαδή, στις 24 Ενδεκάτου θα δοθούν τόσα κουπόνια όσα πραγματοποιήθηκαν από αυτά που δόθηκαν στις 17 Ενδεκάτου. Εάν δεν έχετε εξαργυρώσει τουλάχιστον το ένα κουπόνι μετά το άλλο, η συμμετοχή σας στην προσφορά τερματίζεται. Και τώρα πάμε στο επόμενό μας νέο. Πριν ξεκινήσω γι' αυτό, να υπενθυμίσω ότι όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για τα κουπόνια, σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να επισκεφτείτε το σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει σε αυτή την ιστοσελίδα για να διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τους νέους όρους και για το τι πρέπει να κάνετε. Και με αυτά προχωράμε στο επόμενο νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 11 Ενδεκάτου. Το 5ο Διεθνές Επιστημονικό και Τεχνικό Συνέδριο για Μηχανοποίηση Εγγύης Χώρου Χωρίς Πυράβλους, Προβλήματα, Ιδέες και Έργα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 2 χώρους ταυτόχρονα. Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και εκλαγευτές της επιστήμης στο Οικολογικό Πάρκο Ακουαρέλ, στη Μαρίνα Γκόρκα στην Λευκορωσία και στο Ερευνητικό Τεχνολογικό Πάρκο στη Σάρζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών από τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. UNIDO Center for International Industrial Cooperation, καθώς και το επιστημονικό οργανισμό Arctic Social Academy of Sciences. Το Arctic Council από τη Συνέλευση της Ευρασίας, το Διαστημικό Κράτος της Ασγκάρντια και άλλα. Κάθε χρόνο, η πλατφόρμα του συνεδρίου γίνεται τόπο συνάντησης εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, προγραμματιστών, περιβαλλοντολόγων, κοινωνικών και πολιτικών ακτιβιστών. Το επαιτειακό συνέδριο δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Υπήρχαν ζωηρές συζητήσεις για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και περαιτέρω κοινά σχέδια για την εφαρμογή του καινοτόμου παγκόσμιου προγράμματος γεωδιαστημικής U-Space, μέρος του έργου Eco World.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για να συνοψίσει τα αποτελέσματα επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε επιστημονικούς και σχεδιαστικούς οργανισμούς, γραφεία σχεδιασμού και εταιρείες μηχανικών, καθώς και εργασίες που υλοποιούνται από μεμονωμένους ερευνητές. Και πάμε στο τελευταίο μας νέο για σήμερα, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 του μηνός, σήμερα δηλαδή. Μία αναφορά για την τεχνολογία μεταφορών και υποδομής της U-Skype παρουσιάστηκε στο κανάλι YouTube Sarja TV με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ερευνητικού Πάρκου Τεχνολογίας και Κοινοτομίας Sarja, τον Χουσέιν Αλ-Μαχμούδη, και τον Πρόεδρο του Διευθύνοντα Σύμβουλο της U-Sky Transport Ανατολή Γιουνίσκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εμπειρογνώμονες ζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας και τις δυνατότητες εισαγωγής του Stream Transport στις πόλεις. Επομένως, οι υπάρχουσες εξελίξεις του U-Sky παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας. Και άμα ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε περισσότερα, σας συστήνω να επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα, για το οποίο επίσης έχουμε δημοσιεύσει σήμερα το σύνδεσμο, και να δείτε και το βιντεάκι για το οποίο μόλις είπα. Υπάρχει στην ιστοσελίδα που θα πατήσετε το σύνδεσμο. Και να δείτε αυτή την αναφορά για την τεχνολογία. Και με αυτά τελειώνει η δικιά μας παρουσίαση για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Οπότε βλέπω κάποιες απορίες, γιατί δεν υπάρχει, οπότε κλείνουμε για σήμερα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, στις 8 η ώρα όπως πάντα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.